Να ξεκινήσουμε. Πλιμ, πλιμ. Θα ξεκινήσουμε με την βαρκάδα μας. Αυτός είμαστε εμείς. Ο καλύτερος ψαράς. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, είναι ο μοναδικός ψαράς, οπότε υποθέτω ότι είναι και ο καλύτερος. Έχει αγγελία για ψαρά. Κατευθείαν σκεφτόμαστε γιατί δεν με θες, κυρά μου, και ορμάμε για κάποιο λόγο προς πάνω σε κάποιο παγόβουνο. Όχι, πέσαμε πάνω στη γη. Α, πέσαμε ακριβώς μπροστά στο φάρο. Δηλαδή, και θέλουμε τώρα να μας προσλάβουν μετά από αυτό, ε. Είχατε ποτέ κάποιο ατύχημα? Ναι, προσγειώθηκα σε φάρο. Το πρωινό φως γεμίζει τα μάτια σου, καθώς προσπαθείς να σηκωθείς όρθιος. Είσαι ξαπλωμένος κάτω, λέει, στην παγωμένη υγρή προβλήτα, όπου και κατέρευσες το προηγούμενο βράδυ. Ένας κοντός άντρας φωνάζει διαταγές σε ένα μάτσο εργάτες, οι οποίοι κατεβαίνουν μάλλον, αποβιβάζονται από ένα καράβι δίπλα. Ο άντρας σε προσέχει, ο οποίος για κάποιο λόγο. Ναι, δεν θα το πω. Δεν θα το πω ότι μοιάζει με καλικάντζαρο. Καλώς όρισες, λέει, στο Greater Maro. Πρέπει να πω, αρκετά δραματική πρώτη εντύπωση. Βλέπω ότι ήδη συστήθηκες, λέει, στα βράχια. Τέλος πάντων, λέει, χαίρομαι να βλέπω τον καινούριο ψαρά όρθιο, λέει, και να αναπνέει. Δεν ξέρω γιατί είναι κατόρθωμα αυτό. Το γράψουμε στο βιογραφικό. Αναπνέω. Η βάρκα σου καταστράφηκε, λέει, αλλά αρκετοί ντόπιοι μετέφεραν τα πράγματά σου σε ένα παλιό σκάφος. Θα μιλήσουμε, λέει, αργότερα να συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Θα σε αφήσω τώρα, λέει, να πας και έξω να μαζέψεις ψάρια. Δες αν μπορείς να γεμίσεις το φορτίο σου, καθώς προσπαθείς να βγάλεις άκρη κατά τη διάρκεια, λέει, της μέρας που έχει φως. Και τελευταίο, λέει, αν και δεν υποθέτω, λέει, ότι χρειάζεται να το πω αυτό, να έρθεις, λέει, πριν πέσει ο ήλιος. Αν είναι το σκάφος μου, έχω inventory στο σκάφος. Έλα, θα έχω και upgrade και τέτοια. Έχω ένα καλάμι το οποίο είναι πιο μεγάλο από τη μηχανή μου. Η καμπίνα μου, pursuits, τι μου έχει εδώ, catch fish for a day, είναι το quest μας. Α, ο δήμαρχος ήταν ο καλικάντζαρος. Κλείστο, αυτό το είδαμε και undock. Φύγαμε. Μπουρ. Ω, περίμενε, εδώ ήταν fishing spot. Ναι, ήταν fishing spot, βλέπω και τα ψάρια. F to start fishing. Ωραία. Και πιάσαμε ένα blue mackerel και το φορτώνω στο inventory μου. Ωραία, πάμε πάλι. Έτσι, έτσι και άλλο blue mackerel. Φόρτα στο κι αυτό. Πάμε πάλι. Οπ, το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Κάτσε λίγο να τα φτιάξουμε αυτά εδώ πέρα να χωράει. Α, αυτό είναι καλύτερο, είναι epic. Και το αδειάσαμε αυτό το μέρος. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να βρούμε άλλο σημείο. Δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ. Έλα λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε εδώ. Καταπληκτικός έχω γίνει στο ψάρεμα. Α, αυτό είναι. Α, τέτρις θα παίζουμε στο inventory. Έχει rotate. Ναι. Καλά. Λοιπόν. Μπράβο, βάλτε το εδώ δίπλα στη μηχανή αυτό. Και το αδειάσαμε και αυτό. Μπες εσύ εδώ. Ωραία, πάμε να βρούμε άλλο σχήμα ψάρι. Αυτό πρέπει να ήταν γέρος ή τίποτα πάνω κρύωσε. Τι έχουμε εδώ? Δεν έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό για αυτό το σημείο. Δηλαδή, τι άλλο θέλει? Θα μου πεις, εντάξει, ναι, και διαφορετικά είδη ψαρέματος που κάνεις. Ίσως θέλει άλλο δόλωμα. Εδώ μπορούμε. Disturbed water. Κάτι θα άκουσε, θα το ενόχλησε. Για να δω, εύκολο είναι αυτό. Blue mackerel, το ξέρουμε αυτό το ψάρι. Πάρουμε και ένα τελευταίο ψάρι. Έλα, γεμίσαμε. Φύγαμε πίσω. Έχει νητρό. Όχι, έτσι σαν κουρά θα πηγαίνουμε. Φαντάζομαι θα έχει κάνα upgrade, κάνα τέτοιο ίσως αργότερα. Select your lights by holding E. Τα άναψα. Α, τώρα τα άναψα. Έχω ανάψει φώτα. Πανικός. Α, έχουμε και τέτοια. Θα έχουμε και φοβίες. Doc. Ωραία. Δέσαμε. Κατεβαίνεις, λέει, κάτω στο λιμάνι εκεί πέρα στο Greater Maro και ο δήμαρχος με περιμένει. Δεν έχει άλλη δουλειά αυτός. Θα μου πεις, αν είναι μια μικρή πόλη, τι δουλειά να έχει ο δήμαρχος να κάνει. Βλέπω, λέει, επέστρεψες σε ένα κομμάτι. Πολύ καλό. Δεδομένου ότι η πρώτη φορά που μας συνάντησε, σκορπίσαμε στα βράχια. Εύλογη η παρατήρηση. Πριν, λέει, πας στην πόλη, θα πρέπει να συζητήσουμε, λέει, το θέμα του σκάφου σου. Μπορώ να σου πουλήσω, λέει, αυτό το οποίο σου έδωσα τώρα. Το σκάφο που σου έδωσα να αντικαταστήσει το παλιό. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην έχεις τα απαιτούμενα λεφτά, λέει, έτοιμα. Οπότε πάρ' το σαν δάνειο. Μέχρι να ξεπληρώσεις το δάνειο,
Μια μικρή μερίδα, λέει, από τις πωλήσεις των ψαριών σου θα πηγαίνει στην εξόφληση. Έτσι, θα τα κρατάμε στην άκρη. Και ένα μικρό κομμάτι θα πηγαίνει στο να βελτιώνουμε την πόλη. Κατάλαβα. Μέχρι να τελειώσουμε Νέα Υόρκη θα γίνει. Οπότε λέει να κεφαλαιώσουμε, πρέπει να πουλάς ψάρια στην τοπική αγορά, να ξεπληρώνεις το χρέος σου και κατά επέκταση να κρατάς τον πληθυσμό ταϊσμένο και ευτυχισμένο. Τι φας, πηγαίνω, τους τρίβω και τα πόδια. Fishmonger πάμε πρώτα. Α, γλύκας. Είμαι έκπληκτος, λέει, που σε βρήκαν, κάποιον τόσο γρήγορα. Τι έγινε ο προηγούμενος? Α, δεν άντεξε εδώ πέρα, λέει. Η ζωή αυτή δεν είναι για όλους. Άλλες πόλεις και άλλα νησιά μπορεί να σε πληρώνουν διαφορετικά, αλλά όσο έχεις χρέος ακόμα εδώ πέρα, θα σου πρότεινα, λέει, να τα πουλάς εδώ. Α, θα μπορούμε να ταξιδέψουμε και σε άλλα μέρη. Τι έχουμε, ωραία, πώς θα δίνω. Άμα αυτό κάνει 11. Α, δεν είχαν μεγάλη διαφορά. Να πω την αλήθεια, νομίζω ότι αυτό θα έχει τίποτα καμιά διπλάσια τιμή. Λοιπόν, πάρε, μπουκωθείτε. Μπουκωθείτε ψάρι, φρέσκο πράγμα. Μην πατήσω κατά λάθος και δώσω τη μηχανή μόνο. Ωραία. Α, είχα και επιλογή εδώ πέρα κάτω, sell all fish, κρατημένο πατημένο το F. Αλλά ήταν η χαρά, ξέρεις, να τα δίνω ένα-ένα τώρα η πρώτη φορά. Ο δήμαρχος ακόμα εκεί. Δεν λέει να φύγει, να πάει σπίτι να κοιμηθεί. Απ' έξω με τον ψαράδο καινούργιο. Μας περιμένει απ' έξω από το ψαράδικο. Κοίτα, λέει, εδώ βρήκα αυτό κάτω στο λιμάνι. Τι βρήκε? Research part. Could be used to develop new equipment, but would need some investigation at the dock first. Δώσ' το. Α, και το τοπικό ναυπηγείο μας, λέει, ανέφερε ότι μπορεί να έχει κάποιες μόντες. Ωραία. Καθώς μπαίνεις, λέει, εκεί πέρα στην αυλή. Πώς το θέλεις εκεί πέρα στο ναυπηγείο. Βλέπεις την ναυπηγό να κάνει επισκευές σε ένα σκάφος. Σε κοιτάει, λέει, για μια στιγμή πριν γυρίσει στη δουλειά της. Παίρνει ένα συγκινούς ψαράς. Μπορώ να κάνω βελτιώσεις στο σκάφος σου. Και τι θέλεις εσύ? Weighted line. Εμείς έχουμε basing fishable, weighting line. Larger and deeper fish, 150 θέλει. Και 75 για simple skimmer. Repair all δεν έχουμε κάτι. Έχουμε εδώ πέρα καλύτερη μηχανή. Αυτό τι είναι? Troll nets. Α, μα ένα έχουμε τέτοια δίχτυα. Και αυτά είναι φώτα? Ναι, δεν ξοδεύω τίποτα τώρα γιατί δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Θέλω να κάνω τώρα research. Α, ένα research part το οποίο μπορώ να κάνω research κάτι εγώ να βελτιώσω. Ξεκινά από εδώ. Πάει, ρίξουμε μια ντάγλα μέχρι το πρωί. Νομίζω ότι την κερδίσαμε. Ωραία. Φύγαμε. Start fishing. Έτσι, μπράβο. Έλα, εντάξει, δεν έχω γίνει πλέον. Δεύτερη φύση έχει γίνει το ψάρεμα πλέον για μένα. Το αδειάσαμε αυτό το σημείο. Πάμε για το επόμενο. Εκεί απέναντι τι είναι αυτά? Τι φάση, μακαρόνια είναι? Όχι, δεν έχουμε τον εξοπλισμό για αυτά. Πάω προς τα εδώ, τα βλέπω αυτά μικρούλικα, οπότε πιστεύω ότι μπορώ να τα μαζέψω. Πάμε, είναι και αυτά τα γωνιακά, με την ψήξη που έχουν πάθει. Α, και καλαμαράκια θα φάμε σήμερα, ε! Κατάλαβα, ανθρώπους θα σας κάνω σε αυτή την πόλη. Ωραία, τα ξεκληρίσαμε τα καλαμαράκια, ανάψουμε και κάνα φως και πάμε να την πέσουμε. Λοιπόν. Τι είχα, λέει, special order come through from a customer. Α, μας δίνει και quest για συγκεκριμένα πράγματα. One gulf flounder και ένα grey eel. Shallow water, οπότε να που θα επενδύσουμε τα λεφτά μας. Λοιπόν, sell all fish. Πάρα πολύ ωραία. Κάτσε σάλο, κάτσε σάλο. Και εμένα δεν πιάνει σάλο. Α, μόνο coastal πιάνει εμένα. Τσίμπατο. Α, μόνο εδώ μπορώ να τα βάλω. Ωραία, το έκανα install. Επενδύσαμε λίγα λεφτά. Μια γυναίκα, λέει, πλησιάζει από τα σκαλιά του φάρου. Τα πατάει μια απόσταση μακριά και σε κοιτάει, λέει, με ανησυχία. Γιατί είσαι εδώ? Ήρθα να ψαρέψω. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ για κάποιον σαν εσένα. Τι εννοείς, γριά? Γυρνάει την πλάτη και συνεχίζει το δρόμο που οδηγεί στο φως. Τι φάση? Βρήκαμε τον Clint Eastwood σε γυναίκα να μας διώχνει το γρασίδι του. Ο δήμαρχος τι θέλει πάλι? Θα πας, λέει, ανατολικά προς το Little Marrow. Θα μπορούσα να δώσω αυτό το. Να πάω ανατολικά. Να πάω. Αφού τώρα το ζήτησε ο δήμαρχος, φαντάζομαι κάτι θα κερδίσουμε. Greater Marrow, το Little Marrow είναι εδώ, έτσι. Ωραία, ανατολικά θα φύγουμε, αύριο όμως τώρα. East, ακριβώς απέναντι είναι. Ξέρεις τι, πάμε μια να δώσουμε το πακέτο απέναντι. Τουλάχιστον υποθέτω ότι το πακέτο είναι σίγουρα λεφτά. Χαίρετε. Έχω κάπου κόρνα. Το E τι είναι? Α, είναι αυτό. Α, έχω κόρνα. Καλώς το να delivery, λέει, για να δούμε εδώ. Κοιτάει μέσα, λέει, το πακέτο τι είναι, αλλά δεν σε αφήνει, λέει, να δεις, γιατί, λέει, το ψιλοκρύβει. Ωραίο και φρέσκο, λέει. Πρέπει να σε πληρώσω, υποθέτω, ε. Ναι, θα το εκτιμούσα. 25 δολάρια. Μας δίνει και ένα παλιό βιβλίο. Sustainable Fishing. Α, τι θα μάθουμε. Κράτω στην καμπίνα σου, λύσεις. Μπορείς να το διαβάσεις όσο είσαι στη θάλασσα. Sustainable Fishing. Read to unlock. Α, και έχει διάρκεια. Λοιπόν. Flounder και χέλια. Τι είναι αυτό? Stingray. Είναι γομάρι ολόκληρο. Χέλια, χέλια κάπου είχα δει πριν εντωμεταξύ. Δεν πιστεύω να είστε flounders. Flounder! Βρε καλόστονα. Χέλι μου. Πού έχει χέλια, μωρέ? Βρε καλόστα.
Υπέροχα. Μπορώ να πάρω ακόμα ένα. Πάω να δώσω το quest και λογικά προλαβαίνω να ξαναβγω μια βόλτα. Μπορώ να πάρω και αυτά τα οποία είναι εκεί πέρα αρχικά στο λιμάνι. Μπας και βγάλουμε κάνα παραπάνω φράγκο. Λοιπόν, και πάνω στην ώρα κιόλας ήρθαμε, γιατί βλέπω εκεί πέρα ότι φτάσαμε στο εκεί που αρχίζει και νυχτώνει. Στο Fishmonger ήτανε. Ναι, ωραία, μπράβο, έχουμε εδώ πέρα. Δεν έχει ξεχάσει ποιος το έδωσε την αποστολή. Οπότε πάρτα. Όχι, αυτό το μικρό θες. Μπράβο, λες και παίζω παζλάκι. Το θες και έτσι. 55! Έχει κι άλλη τέτοια. Κι άλλη παραγγελία. Τώρα θέλει ένα καλαμάρι και ένα black grouper. Α, και τα squid νύχτα θέλουνε. Μάλιστα. Ω, το stingray είναι πανάκριβο. Θα τα ξεσκίσω. Λοιπόν, πάλι έρχεται ο δήμαρχος. Δεν έχει άλλη δουλειά αυτός, έτσι. Επειδή εμείς έχουμε χρηματοδοτήσει τόσο πολύ την πόλη, την έχουμε ταΐσει τα καλύτερα γκουρμέ ψαράκια, το Great Maro μεγαλώνει. Α, έχω δώσει λέει εντολή στην Ναυφυγόνα να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις. Και θα μεγαλώσει και ο ψαράς. Ωραία, μόνο η δική μου επιχείρηση δεν μεγαλώνει. Dry Dock λέει: μπορούμε να κάνουμε σημαντικές βελτιώσεις στο σκάφος. Extra space, περισσότερα attachment points. Hard material λέει: Lumber, metal scraps. Πότε θα βρω το Humber, Lumber. Around the coast from various shipping and the like. Α, θα πρέπει να τα μαζέψω έξω, έτσι. Οκ, okay, τώρα που σκατά να τα μαζέψω αυτά, δεν ξέρω. Στην καμπίνα τι έχουμε: Pursuit of happiness. Άρος, Squid και Black Grouper είναι το επόμενο που πρέπει να μαζέψουμε. Η κυκλοπαίδεια έρχομαι μόνο και μόνο για να φύγει το θαυμαστικό. Το καλύτερο που έχω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι, επειδή είναι 6 ώρα ακόμα, να βγω να μαζέψω κάτι της. Ανάβουμε και τα φώτα μας για να είμαστε σωστοί. Και όπως είπε και ο ψαράς, αφού το είναι το ψάρι που ψάχνουμε, βγαίνει νύχτα. Μπορεί να μην το βρω, αλλά τουλάχιστον να βγάλουμε κάνα φράγκο. Τόσο καπνός τι είναι. Καράβι είναι. Όπα. Α, είναι πολύ κοντά τα φώτα μας. Δεν βλέπουμε τίποτα. Εσέ φαντάζομαι δεν έχω τον εξοπλισμό που έχουμε χεστεί πάνω μας. Πού επιστρέφω, παίζει να είναι το λάθος μέρος αυτό. Αλλά δεν πειράζει τόσο πολύ. Λίγο γιατί βλέπω εκεί πέρα το ματάκι τον... Τι έγινε. Πάω στα φώτα ρε. Λίγο να ξεγχωθεί. Δέσε εδώ πέρα. Κινήσου πουλάκι μου εδώ πέρα τώρα εσύ. Και πάμε να φύγουμε τώρα. Γιατί όπως μας είπε ο ψαράς, καλύτερα να πάω να τα πουλάω σε εκείνο το μέρος. Α, εκεί είναι. Α, ψιλοχάθηκα εγώ εδώ. Λοιπόν, άρα εδώ είμαστε. Blackstone Nile. Οκ, okay, μαθαίνω τη γειτονιά. Greater Maro, Little Maro, Blackstone Nile. Έχουμε και εκείνο πάνω εκεί βόρεια. Κάτσε να μαζέψω κάτι τη παραπάνω τώρα που θα γυρίσω. Για να βγει το μεροκάματο. Α, μας ήρθε πάλι το ψάρι με την ψήξη. Και το μυστικό γεγονός ότι έχει αυτό το άγχος και το μάτι το οποίο φοβάται ο ψαράς το βράδυ για αυτά. Μου φέρνει λίγο έτσι σε Κθούλου σκηνικά. Πάμε να ξεπουλήσουμε. Κλείς τα φώτα μου και με μπαταρία. Είναι αυτό το Greater. Όχι, στο Little ήρθα. Ξέρεις τι. Εντάξει, σιγά τη διαφορά μεγέθους. Επίσης νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε σε καλύτερη μηχανή και καλύτερα φώτα. Γιατί αν κατάλαβα κάτι από το χθεσινό βράδυ που κυκλοφορούσαμε, ότι τα φώτα μας δεν κάνουν τίποτα. Σχεδόν ακούμπησα με τη μύτη το βράχο πριν καταλάβω ότι είναι εκεί. Reading complete. Check cabin for bonuses. 10% chance to not reduce fish stocks when catching a fish with the rod. 10% πιθανότητα λοιπόν να μην αδειάσει το σχολείο των ψαριών όσο ψαρεύουμε. Και έλα εδώ. Είναι η Fish of that order. Έχω, όντως. Καλαμάρια ήθελε. Πάρε 2 καλαμάρια. Ωραία, done. Και τώρα πάρε τα υπόλοιπα. Κλατσακλίτς, έχουμε βγάλει 300 τέτοια. Λοιπόν, 500 λούμεν. 750 λούμεν. Τσίμπαρα φως. Ωραία, και έχουμε 195. Όπου θα ξοδέψω 100 για να πάρω ακόμη μια μηχανή. Κλάτσα κλάτς, χάσαμε 2 ώρες βέβαια, χάσαμε όλη τη μέρα τώρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγούμε και καθόλου. Ναι, τώρα δες. Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε λίγο μεροκάμα τόσο προλάβουμε. Πού πήγαν τα ψαρία, γιατί φύγανε. Α, είναι, φαίνεται πρωινά. Σχολάσανε. Φέρε τον γκρούπερ εδώ πέρα τώρα, το θέλουμε και για το quest. Καλά μας έκατσε αυτό. Τι είναι αυτό γη. Όπα. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Όλα καλά θα πάνε. Οπ. Messages. Slight accident yesterday, λέει, αλλά θα σώσω τον back of the Greater Maro, ρόξιμη λιαπίδη το δρόμο, στράκω το front of the boat. Λοιπόν, τι τον βλέπω αυτό να... έτοιμος να πάθει καρδιακό είναι, το Greater είναι από εδώ, ε. Ναι, είναι εκεί στο φάρο. Μπράβο, να θυμάμαι το φάρο. Λες ότι μπορούμε να κάνουμε το quest, δεν κάναμε μεγάλη ψαριά, αλλά θα βγάλουμε τα λεφτά από το quest που τελειώσαμε. Μια χαρά, εισήρθαμε και στα φώτα τώρα εδώ. Τι αγχώνεσαι. Λοιπόν, πάρτο. Έτοιμο, βγάλαμε $79, μια χαρά είναι για 3 ψάρια. New business venture, crab pots, κάνουμε καβούρια. Don't forget where you put it.
Ωχ, σοβαρά τώρα, πρέπει να το θυμάμαι. Ωραία, Common Crab και Fiddler Crab θέλει τώρα. Εγώ όμως θέλω να κοιμηθώ. Και κάπου εδώ θα ξεκουραστώ, γιατί με κούρασε τόσο το ψάρεμα. Αυτό λοιπόν είναι το Dredge. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνιδάκι, μια περιπέτεια ψαρέματος, όπου έχει και σεναριάκι που προχωράει και μαθαίνεις λίγο παραπάνω για το μυστήριο και αυτά, αναβαθμίζεις το σκάφος σου, μανατζάρεις λίγο τη φοβία του με το βράδυ και αυτά, τις ώρες που βγαίνεις, ψαρεύεις και κινείσαι και τα σχετικά. Πείτε μου και εσείς πώς σας φάνηκε στα σχόλια. Αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάνετε παρέα. Κάτω στην περιγραφή είναι όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Παντού γύρω μου έχουν εμφανιστεί διάφορα άλλα βίντεο. Πάτησέ τα, ας του ξεφύγει κάτι. Αυτά από μένα για σήμερα.